στα αγγλικά και είναι ο μόνος που ήθελα να ακούσω. Αυτό με τις... Έναν όρο δεν είπατε στα αγγλικά και ήταν αυτός που ήθελα να ακούσω. Αυτός με τη συστήχηση. Το ελάχιστο. Α, αυτό ήταν όλο. Ναι, ή του βάλατε και μια άλλη λέξη δίπλα. Συστήχη... αυτό με τη συστηχισμένη μάθηση κάπως. Constructive alignment. Αυτό ήταν. Okay. Και θέλω να ρωτήσω αν στα case studies που μας περιγράψατε, όπου οι φοιτητές έγραφαν με ανοιχτά βιβλία, εάν υπήρχε ερώτηση αν οι αντίστοιχοι καθηγητές έκαναν μάθημα τέτοιο που να ευνοεί την εξέταση με ανοιχτά βιβλία και αν έπαιζε αυτό ρόλο. Όχι. Δεν έγινε γιατί ερώτηση. Δεν είχε ενθουσιαστεί. Ρωτούσα δηλαδή, εσείς νομίζετε ότι πραγματικά κόστανε τα εφόδια, ότι είχατε καταλάβει. Και μου έλεγατε πραγματικά ότι καταλαβαίναμε τη διδασκαλία και αυτό. Αλλά τελικά εκείνη η κοπέλα, θυμάμαι σαν τώρα, θυμάμαι το όνομά της στην οικία, μου έλεγε, μα εδώ πέρα καθένα να πούμε είναι μέσα στον κόσμο του. Δηλαδή τελικά έρχονται και δεν το παίζουν προοδευτικοί, όσοι ξέρετε το τμήμα έτσι από το αυτό, ότι από το πολύ αριστερό τμήμα που μας έχουν τρελάνει η παιδαγωγή, λέω εγώ, με το πόσο μαρξιστές είναι, όταν έρχονται στις εξετάσεις και αφού μας έχουν τρελάνει στα μαθήματα, θέλω να τους γράψω αυτά που λέγαμε. Μέσα στο μάθημα. Αυτό εγώ ας πούμε δεν το γουστάρω και δεν θα τους κάνω τη χάρη. Είναι δική μου ιστορία τελικά, θα καταλάβω για τον εαυτό μου, θα κάνω αυτό που θέλει, με έκοψε τρεις φορές. Είναι σύνδεση στο συνάδελφο, γιατί θα το έλεγα όταν συγκεκριμένα. Ήταν αγανακτισμένη εντελώς και θυμάμαι ενώ της είπα. Δεν αναφέρω ονόματα συναδέλφων. Ήταν έξαλλη και μου είπε, εγώ έχω τελειώσει με αυτό το πράγμα. Έχω τελειώσει πούμε, με το ζήτημα της αριστερής στην εκπαίδευση. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ούτε με ενδιαφέρει και το προοδευτικό κομμάτι ως τρόπος εξέταση. Εγώ δεν πιστεύω στις εξετάσεις. Και μια και άρχισα να συνεχίσω. Απλώς να συμπληρώσω, να συνεχίσεις, ότι εμένα κάποια στιγμή, επειδή όταν δίνεις στους φοιτητές θάρρος, γίνονται επικίνδυνα όντα. Έτσι δεν πρέπει. Αυτά τα ζωάκια πρέπει να τα έχεις καταπιεσμένα. Είχε γυρίσει κάποιος και μου είχε πει ότι και αν είναι τόσο ωραίες ας πούμε οι φοιτητικοκεντρικές μαθήσεις και προσεγγίσεις και όλα αυτά, εσείς γιατί κάνετε καθέδρες διδασκαλία. Και εγώ κάνω. Έτσι. Αυτό που δεν σημαίνει ότι δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή στις προσεγγίσεις. Το όχι, αλλά σε με άλλο τρόπο. Δεν μπορείς. Κατέβει από την έδρα. Ναι, μετά. Δεν μπορείς ας πούμε να δει, λες πόσο σημαντικά είναι εσείς στην πράξη, στην τάξη σας. Να εφαρμόσετε μια προσέγγιση και το παράδειγμα. Τέλος πάντων, συγγνώμη, ήθελα κάτι άλλο. Εδώ θέλω να πω μισή κουβέντα για να αφήσουμε την κορή. Εξάλλου γι' αυτό ξεκίνησες. Εδώ τι γίνεται. Διότι αυτά όλα τα πράγματα που τα λέμε τα ανοιχτά πράγματα και όλα τα παιδαγωγικό τέτοια, πρέπει να σας πω ότι εγώ επίσης τελευταία από τα κουβέντα την υπεροπήγα. Είναι ότι αυτά τα πράγματα για να γίνουν και ο διάλογος με τους φοιτητές έχει μια σημασία όταν ξέρω ότι εμείς θα το πούμε όλα πάρα καλά. Θα πρέπει να μας πω εδώ πέρα, εμάς που διδάσκουμε. Διότι εάν είναι τελικά να λέει ο καθής ό,τι του έρθει στο κεφάλι και εμείς να είμαστε πολύ εξάρτητοι, ας πούμε, γιατί τα παιδιά μας μιλάνε, αυτό δεν είναι κακό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να διδάσκει κανείς σε αυτή τη συμφωστή του understanding. Γιατί αν δεν κάνει τρόπο τον οποίο ορίζεται αυτό το πράγμα, είναι για να αλλάξουν οι φοιτητές. Conceptions of knowledge και of learning, που σημαίνει τι, και να μπορέσουν να βγουν στο discipline discourse. Στην ουσία, τι σου λέει, ότι πρέπει να διδάσκεις με ένα τέτοιο τρόπο, σε αυτό το οποίο λέει ο φοιτητής, να απαντάς με αναφορά στη θεωρία και να έχεις να το βάζεις μέσα στη θεωρία. Εντάξει. Και στις καινούργιες συνεντεύξεις που έχω με αυτούς τους άριστους φοιτητές, σου λένε ότι αυτό που εγώ θαυμάζω είναι ότι εγώ μπορεί να πω κάτι το οποίο μου έρχεται από το μυαλό μου, και αυτό το παίρνει και το βάζει σε μια θεωρία και σου λέει ότι ξέρει. Πραγματικά σου το λες έτσι, αλλά αυτό όμως ταιριάζει με εκείνη τη θεωρία. Και αυτό το πράγμα με κάνει να νιώθω. Συγγνώμη, ότι η σκέψη μου αξίζει, ότι πιθανώς σκέφτομαι πράγματα που ακόμα και αν τα σκέφτομαι με την κοινή λογική, βρίσκουν μία θέση μέσα στον χώρο της συγκεκριμένης επιστήμης. Και επίσης με πηγαίνει πιο πέρα, γιατί αυτό είναι που με κάνει να σκέφτομαι παραπέρα. Άρα δεν είναι μόνο όταν λέμε, ναι, μάθηση με αυτά τα ανοιχτά πράγματα που λέμε γενικώ, που παίρνουμε στη γνώμη σου, ξαναλέω. Και αυτό έχει να κάνει με το πόσο καλά εμείς ξέρουμε το αντικείμενό μας. Εντάξει, άρα. Δεν είναι μόνο το παραγωγικό κομμάτι το σχεδιακό, αλλά αυτό έχει πίσω και. Και τη δεύτερη ερώτηση ήταν σε τι εύρος αναφερόμαστε όταν λέμε για φοιτητοκεντρική διδασκαλία. Δηλαδή, όλα αυτά που ακούσαμε
έχουν εφαρμογή και στη διαβίου μάθηση, ας πούμε, σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ω, βέβαια, ναι, και αυτά όλα αυτού του και φτάνουν και τρίτη ηλικίου, ας πούμε, ή κάπου. Φτάνουν και τρίτη ηλικίου ή κάπου σταματάει και αρχίζει πιαζέ. Και τρίτη ηλικίου ή κάπου σταματάει και αρχίζει πιαζέ με τον Βιγκότσικα. Πανεπιστήμιο. Αυτά εδώ που σα είπα σήμερα είναι θεωρίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ειδικά για φοιτητές και για ενήλικες. Ωραία, γι' αυτό θέλω να πεις. Ωραία. Ναι, ναι. Τώρα θέλω να πει ότι το Βιγκότσικα είναι πολύ ανακατεύεται γιατί δεν είμαι πάρα πολύ. Μπροστά σα θα τον βρείτε με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Γιατί όταν παντού όπου. Εντάξει, για να πούμε την αλήθεια τώρα, έτσι, αυτά τα πράγματα το είπαν του Βιαζέκ, τον Βιγκότσικη, το λέγανε όλοι οι παιδαγωγοί, το ξέρετε τις παλιότερες συνάδελφοι από το 70 και αυτά, και μπαίνουμε και σήμερα συνάδελφοι δικοί μου, εντάξει, κοιμάσω τον εαυτό μου μέσα έτσι, και λέμε ξανά Βιαζέκ, εντάξει. Δεν συζητάμε για αυτές τα πράγματα, μιλάμε σας είπα για προοπτική κατανόηση, μιλάμε για σχέση με την άνθη, μιλάμε για τρόπο που ορίζεται τον dialogue, το thinking in relation. Και πώς τελικά ο καθένας μας κατασκευάζει την προσωπική του κατανόηση, αλλά πώς αυτό θα πρέπει να ενταχθεί μέσα στο συγκεκριμένο επιστημονικό διάλογο και στη συγκεκριμένη βιβλιογραφία που υπάρχει. Πάντως τώρα μου γίνεστε μια άλλη ερώτηση, επιτρέπετε. Γιατί η όλη ιστορία με τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή με την περιγραφή του τι έχει μάθει και ένας φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, υποτίθεται ότι βασίζεται στο Bloom ακόμα χειρότερα και στο Βιγκότσικη. Λοιπόν, θα σα πω μέσα στο Bloom. Το οποίο είναι πολύ πιο σκοπογέ. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Bloom είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ιεραρχικό. Αυτό που λένε αυτές τις θεωρίες είναι, ας πούμε, μην μας αρέσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν είναι ένα linear πράγμα. Η κατανόηση δεν είναι ένα ζήτημα linear. Και ψυχολογικά, αν θέλετε, κάθε εξέλιξη προϋποθέτει την παλινδρόμηση και την επιστροφή σε ένα προηγούμενο στάδιο. Επειδή εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ σε την ψυχολόγο, να σας πω ότι όσοι έχουν τα παιδιά έχουμε δει παιδάκια να πρωτοπερματάνε, επειδή κάθε εξέλιξη σας λέω απαιτεί την παλινδρόμηση και αυτό είναι κλινικό, οι ρίζες που βρίσκονται στο ότι το παιδάκι που κάνει τα πρώτα βήματα, προσέξτε, κάνει 2-3 βήματα και γίνεται πίσω και τα μαμά του. Και ξανακάνει 2-3 βήματα. Και ακόμη και στην ιδεία λέμε ότι το σημαντικό για τους εφήβους είναι οι γονείς να είναι εκεί και να είναι διαθέσιμοι. Είναι λάθος αυτό το πράγμα που κυκλοφορεί έλεος όλη την Ελλάδα ότι η ομάδα, η σημαντική είναι η ομάδα των φίλων. Όχι, δεν είναι η ομάδα των φίλων. Είναι η ομάδα των φίλων για ένα λόγο. Αλλά η ομάδα σημαντική είναι οι γονείς, παράδειγμα. Γιατί? Για να μπορούν να γυρίσουν πίσω όταν τους χρειάζονται ως σημεία αναφοράς και σημεία εμπιστοσύνης. Να γυρίσουν πίσω για να ξαναφύγουν, όχι για να γυρίσουν πίσω και να μείνουν εκεί. Και αυτό έχει να κάνει και με την οριμότητα του ίδιου του γονέα. Αντίστοιχα και στην βάση, πρέπει να σου πω. Πραγματικά, για να. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσα σε εμάς που για να πάνε σε μια πιο τολμηρή κατανόηση, να προσπαθούν κάτι πιο πέρα, δεν έχουν ξαναγυρίσει να ανοίξουν τα πρώτα τα θεωρητικά ή το τι έχουν πει πριν ή το τι έχουν πει παλιότερα. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι τελικά μια συγκροτημένη οργάνωση μια κατανόηση. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν αυτό το πίσω μπρος, έτσι, είναι ένα μέρος που κατανοώ και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Γι' αυτό ο Bloomberg, μακάρι να ήταν έτσι και να πηγαίναμε στην ανάλυση, τη σύνθεση και όλα αυτά. Εμείς δεν θα ήμασταν εδώ πέρα τώρα και θα κάνουμε μπάνιο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά δεν θα φιλωνόμαστε τώρα. Όχι από τον κύριο Σταύρο, δεν φιλωνόμαστε. Το γνωρίζουμε. Ναι, άρα λοιπόν, ναι, δεν ισχύουν αυτά τα ιεραρχικά. Προφανώς το Βιγκότσικη έχει κάπου εδώ πέρα μία θέση, με την έννοια ότι είναι επίσης μία κοστιμιστική προσέγγιση εν μέρη. Αυτά βέβαια όλα ξεκινάνε από μία προσέγγιση του ιδίου, η οποία λέγεται φαινομενόγραφη. Και η οποία λέει ότι, ξέρετε, στην ουσία πρόκειται για misunderstandings που φέρει ο καθένας μας, ως understandings όμως, στον πραγματικό κόσμο. Έτσι έρχονται τα παιδιά μας μέσα στην αίθουσα και πάνω σε αυτά δουλεύουμε και αυτά θεωρούμε, όχι ότι απαραίτητα να αλλάξουμε, αλλά πάνω σε αυτά πατάμε για να φτάσουμε παραπέρα και να φτάσουμε στην επιστημονική έννοια, όχι για να πούμε ότι είναι λάθος, εντάξει, αλλά για να τα χρησιμοποιήσουμε ως τη δική του κατανόηση και τη δική του γνώση. Γιατί δεν είναι λάθος, δηλαδή πορευόμαστε από το ουρανό είναι γαλάζιο και η θάλασσα είναι γαλάζια, εκατομμύρια γενιές, έτσι, από όταν δημιουργήθηκε το ανθρώπινο είδος. Προφανώς δεν είναι η θάλασσα γαλάζια, εντάξει. Αλλά πάνω σε αυτό πατάει κανείς, αξιοποιώντας αυτό που ο άλλος κατανοεί. Έτσι. Και εδώ είναι η σημασία της σχέσης. Είναι άλλο πράγμα να πεις ότι αυτό είναι το λάθος του σωστού, είναι άλλο πράγμα να
φτιάξει μια συζήτηση πάνω στην οποία να αντέχει το όποιον εκεί ακούσει, έτσι. Αυτό. Πάντως πάνω σε αυτό τώρα με τη σχέση, μου ήρθε και σε αυτά που είπε ο Ανδρέας, έκανα ένα πείραμα το προηγούμενο εξάμηνο και σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί εγώ δεν είμαι ψυχολόγος, ψυχολογία δεν ξέρω και δεν ξέρω και αν θέλω να ασχοληθώ. Αλλά επειδή είμαστε σε μια φάση όπου υποτίθεται να διαμορφώνουμε το πρόγραμμα σπουδών μας, το οποίο ήταν και μια από τις παρατηρήσεις που δεχτήκαμε ως τμήμα από την αξιολόγηση, και υποτίθεται ότι θα το πλασάρουμε ότι να, εμείς πήραμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα εφαρμόζουμε. Είστε όλοι λοιπόν. Μπράβο. Κάναμε ότι δεν έχει ποτέ αξιολόγηση. Δεν έχουμε ακούσει και δεν έχουμε δει τίποτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έτσι υποτίθεται ότι για να γινόταν αυτό θα έπρεπε να ερωτηθούν και οι φοιτητές κατά το γενικότερο πλαίσιο το οποίο κυκλοφορεί σε αυτή την απέσια την Ευρώπη τέλος πάντων. Την απαράδεκτη και τα σχετικά. Λοιπόν, οπότε είπα καλά τώρα μην τους ανακατέψουν διότι δεν βγάλει άκρη. Θα μοιράσω έφτιαξα ένα ερωτηματολόγιο και μοίρασα στους φοιτητές του τέταρτου έτους. Το οποίο τι ήταν το ερωτηματολόγιο, ήταν ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πήρα τις ικανότητες για εκπαίδευση εκπαιδευτικών και επιστήμες της εκπαίδευσης που προτείνει το tuning. Άρα από την πλευρά της νομιμοποίησης εγώ ήμουν καλυμμένος. Έτσι και τους έβαλα τρεις στήλες, που το ένα είναι πόσο σημαντικές τις κρίνουν αυτές τις ικανότητες, μια δεύτερη στήλη πόσο συχνά τις έχουν συναντήσει στο πρόγραμμα εκπαίδευσή τους και μια τρίτη στήλη πόσο νομίζουν ότι τις έχουν αναπτυγμένες. Ενδιαφέρον έχει η δεύτερη και η τρίτη στήλη, όπου ενώ βγάζουν μια απίστευτη τσαντίλα για το τμήμα, έτσι, μου έδωσε το λόγο σου, έχουμε μαζεμένα αισιχτήρι, θα σου αυτόσουμε το κέρατο. Έτσι, άρα βγάζουν μια αντίδραση στο τμήμα όπου ποτέ δεν συναντάνε καμία από όσες ικανότητες πρέπει να είχαν συναντήσει. Όταν τους ρωτάς πόσο τις έχετε αναπτύξει, τις έχουν αναπτύξει περισσότερο από ό,τι παραδέχονται ότι τις έχουν συναντήσει στο πρόγραμμα σπουδών τους. Εγώ μένω σε αυτό, γιατί ο στόχος μου ήταν άλλος. Αλλά εδώ τώρα το ερώτημα είναι ότι απλώς είναι η τσαντίλα των φοιτητών σε ένα πρόγραμμα σπουδών που δεν τους αρέσει, τους καθηγητές που δεν τους αρέσουν, στο κτίριο που δεν είναι ωραίο, στις αίθουσες που δεν είναι επαρκής, και είναι αυτό και μόνο, ή είναι και μία υπερεκτίμηση των ικανοτήτων τους, διότι εντάξει κάποιες ικανότητες ας πούμε, ανάπτυξη, ξέρω εγώ, ξένων γλωσσών. Αυτό μπορείς να το έχεις κάνει σε ένα φροντιστήριο, αλλά δεν χρειαζόταν να το έχεις συναντήσει. Αλλά υπάρχουν και άλλες ικανότητες, οι οποίες αν δεν τις έχεις συναντήσει σε ένα πρόγραμμα σπουδών, είναι λίγο δύσκολο να τις έχεις αναπτυγμένες, αν και πάντα υπάρχει μη τυπική και η άτυπη μάθηση. Αυτή η αντιδιαστολή που ήταν πολύ έντονα μαρκαρισμένη στα αποτελέσματα όταν έκανα την ανάλυση, έτσι. Αναρωτιέμαι, ας πούμε, με όλα αυτά που ακούω σήμερα, έτσι, τι άλλες διαστάσεις ή τι άλλες πιθανές πίστες κατανόησης του αποτελέσματος θα μπορούσαν να υπάρξουν. Ναι, καταρχάς, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ, για να πω την αλήθεια, τα βλέπα λίγο με background πάρα πολύ, γιατί να βλέπα πιο έτσι, ήταν όχι τέταρτο έτσι, ναι. Και σε ποιο ποσοστό υπήρχε αυτό το πράγμα, γιατί ήταν μια χώρα. Δηλαδή να δει κανείς ή τα ratings και τα δηλαδή από το 1 μέχρι το 7, από το 1 μέχρι το 5. Ήταν ναι, από το 1 στο 5. Από το 1 στο 5. Δηλαδή να δούμε τι ποσοστό φοιτητών έχει αυτό το πάρα πολύ θυμωμένο. Εντάξει, γιατί αυτό το πάρα πολύ θυμωμένο, λογικά κανείς το κάνει κάτι. Αν είναι θυμωμένος και είναι ένας αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν ένα δομικό πράγμα οργανωμένο πολύ καλά για το τι θέλουν να μάθουν, τι θέλουν να μάθουν, γιατί είναι πολύ καλό το πράγμα. Πιθανόν αυτού δεν του διαλύει. Κάποιου όμω μπορεί να είναι μέσα σε αυτό που έλεγα το πιο at-risk group, α πούμε, και εκεί πέρα του χάνουν. Αυτό το θυμό, εγώ το έχω συναντήσει. Δηλαδή, φαίνεται. Έχω κι άλλε εκπαιδεύσει, οι οποίοι πραγματικά με περισσότερο ή λιγότερο τρόπο υπάρχει αυτό πράγμα, έτσι. Και είναι φοιτητές οι οποίοι είναι καλοί φοιτητές, οι οποίοι ήρθαν να πάρουν πράγματα, που θέλουν να πάρουν όσο περισσότερα μπορούν. Γι' αυτό έχουν μια αίσθηση ότι ναι, παιδί μου, εγώ
αυτό όντως ισχύει, γιατί στις προηγούμενες ερωτήσεις για να φτιάξω το προφίλ, έτσι, είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλέξει πρώτη επιλογή το παιδαγωγικό τμήμα, συντακτικά ποσοστά, έτσι πάνω από 80%. Είναι φοιτητές οι οποίοι πριν μπουν θέλανε να γίνουν εκπαιδευτικοί, έτσι, και είχαν καλή γνώμη για το επάγγελμα, όπως επίσης και για τα παιδαγωγικά έχει ενδιαφέρον. Ναι, υπάρχει λοιπόν κάτι στα τέλη, υπάρχει ένα σταδίκι, υπάρχει ένα κόρτα, υπάρχει κάτι κοινωνικό, κάτι πυρηνικό, το οποίο τους κάνει να είναι τόλερο πάνω σε αυτό. Μπορεί να είναι εκνευρισμένοι και όλο αυτό το πράγμα, αλλά ξέρουν ότι οι ίδιοι, έτσι, τα έχουν καταφέρει, έχουν πάρει πράγματα, μπορεί από 5 από 40 από εσάς, έτσι, ή από 2 από τους 30 από εμάς. Αλλά έχουν κάνει κάτι πάνω σε αυτό. Πρέπει να λάβουμε βέβαια υπόψη μας ότι αυτή είναι μια ηλικία η οποία είναι ενεργητική, η οποία έχει διάφορα ρατσιστικά, εγώ είμαι καλός ούτως ή άλλως. Και αυτό είναι ένα λίγο εξελικτικό πράγμα που μπορεί να παίζει εκεί μέσα και κανείς πρέπει να έχει λίγο το νου του με τα παιδιά. Τι εξυπηρετεί τον αυτό, εγώ είναι πολύ καλό. Όπως επίσης μια άλλη παρατήρηση που είχε ενδιαφέρον είναι ότι ενώ έχουμε επιλέξει το παιδαγωγικό ως πρώτη επιλογή, μιλάμε για ποσοστά που αγγίζουν σχεδόν το 90%, έτσι. Όταν τους ρωτάς τι πραγματικά θα ήθελες να κάνεις, αυτό το ποσοστό πέφτει στο 65%. Ναι. Καλά, αυτά είναι εξαιρεστάμενα στα αγγλικά μας, έτσι. Όπου πάμε, ας πούμε, και τελικά... Όπου πάλι είναι πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί είναι 2 στους 3. Αλλά πιθανότατα είναι και αυτό παράμετρο. Εγώ το έβλεπα με τα μακρά μου, δεν θα βλέπαμε αυτά. Θα βλέπα, ας πούμε, με αυτές τις βασικές μεταπληθές. Θα έβλεπα, δηλαδή, πόσοι από αυτούς που το είχαν πρώτη επιλογή, που οτιδήποτε, αν πάνε εκεί, είναι σαν την κατηγορία των πάρα πολύ θυμωμένων, ας πούμε, και το ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία. Ναι. Ο κύριος Κλάδης, παρακαλώ. Εγώ κάνω 3 πράγματα θέλω να ρωτήσω. Το πρώτο είναι, όπως μιλήσατε εκεί πέρα με 7 βιβλία, αυτό προϋποθέτει βιβλία και εξετάσεις. Ένα μοντέλο χωρίς βιβλία και χωρίς εξετάσεις σας απασχόλησε, έχει ερευνηθεί. Χωρίς βιβλία και χωρίς εξετάσεις, τον λέτε, δηλαδή μιλάμε για το... Δεν ξέρω, το έκανα στο τελευταίο εξάμεινο στα διαδρομία και ενθουσιάστηκα, δεν ήταν το τελευταίο εξάμεινο. Τι εννοώ, ότι δεν υπήρχαν βιβλία, σε καθαρισμένο από την αρχή ότι δεν υπάρχουν εξετάσεις. Επομένως, η δουλειά δικιά μου να βρω πώς θα αξιολογηθούν, η δουλειά δικιά τους να βρουν κι αυτοί πώς θα αξιολογηθούν. Αξιολογήσατε δηλαδή, στο τέλος. Α, είναι λίγο μια χωρίς εξετάσεις. Αξιολογήσατε, αλλά τελικά αποφασίζετε. Χωρίς εξετάσεις. Ναι, αποφασίζετε ότι ο τρόπος αξιολόγησης είναι αυτός. Ο οποίος ποιος ήταν τελικά. Εργασίες, παρουσιάσεις. Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά όχι εξέταση. Ναι, ναι, συμφωνώ. Γιατί δεν υπήρχε βιβλία. Γραπτή εξέταση. Τι? Γραπτή εξέταση. Ούτε προβολική. Ούτε προβολική, ναι. Παρουσίαση εργασιών. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, ένα ζήτημα με αυτό, αυτό που κάνει και εγώ φέτος ένα μεταπτυχιακό, να σου πω την αλήθεια. Αυτό πηγαίνει καλά τα παιδιά ευχαριστημένα. Δεν είναι όμως σίγουροι ότι οι έχουν μάθει τελικά μας αυτό το πράγμα. Χωρίς μία τελική, ξέρετε, επόληστη σύνδεση, εγώ διάβαμε επόληστη σύνδεση, πιθανώς να κατάλαβα περισσότερα πράγματα στο θέμα στο οποίο συνδράστηκαν και δεν είναι λίγο. Αλλά δεν είμαι σίγουρη για το αν σε ένα τέτοιο πλαίσιο πανεπιστημιακό πόσο καλά θα πήγε, να θεωρήσουμε ότι μας αφορούν ακόμα, έτσι, τα μαθησιακά αποτελέσματα των παραδοσιακών δρόμων, τον οποίο τα συζητάμε. Εντάξει, κι αν είχαμε, ας πούμε, ερωτήσεις κατανόησης, ακόμα κι αν ήταν προλογής επιλογής, δεν ξέρω τι θα απαντούσαν αλήθεια τα παιδιά αυτά. Εσύ, το έκανα κι εγώ, αλλά δεν ξέρω, το έκανα κι εγώ το εξάμεινο, σε ένα μεταπτυχιακό που είμαι. Δεν με έχει απασχολήσει, γιατί όταν ξεκίνησα αυτό το πράγμα με τις συνεντεύξεις και έβλεπα τα λεφτά με τα κλειστά βιβλία, είχε να κάνει με την αίσθηση που είχα ότι τελικά είμαι μέσα σε ένα τμήμα. Και εγώ έχω κάνει εξετάσεις με τα κλειστά βιβλία, και εγώ κάνω εξετάσεις με τα βιβλία. Αλλά εγώ πήγα υποψιασμένη, εντάξει, γιατί το δουλεύω αυτό το πράγμα και το έχω ακούσει από το εξωτερικό ότι είναι παρανόηση της θεωρίας αυτό το πράγμα. Επέμενα πάρα πολύ στο ότι δεν θα μου γράψει ό,τι θέλω. Του λέω καμιά φορά, όχι ότι το φάνηκε όλο. Λοιπόν, θα μου γράψει σε σχέση με αυτό. Και
όσο μακριά πάνε. Προφανώς δεν μπορούν να πάνε πολύ μακριά και προφανώς θα κρατήσουν τελικά πάλι κοντά σε αυτά που λέω εγώ. Δηλαδή, νομίζω ότι ζητάμε πράγματα που ένας φοιτητής δεν μπορεί να τα κάνει και τώρα λίγο μεταφέρω και να σου πω το ίδιο το λέω. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας φοιτητής να σταθεί κριτικά πέρα από τις θεωρίες των πτυχιακών. Δηλαδή λέμε και επίσης λέμε ποια είναι η δική σου κατανόηση. Μα εντάξει, μαρά να μου πεις εμάς τώρα ποια είναι η δική σου κατανόηση. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνουμε ως έκτημα ξεπερνά πραγματικά για να είμαστε δίκοι τη δυνατότητα των παιδιών στο πτυχιακό επίπεδο. Αυτό είναι, και νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί μου, ένα αίτημα που καλή πορεία το κάνει στους πτυχιακούς, στους μαθητές, στους διατροφικούς δίκους. Στο πτυχιακό επίπεδο δεν είναι όριμα τα παιδιά για να κάνουν κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι επειδή τους ζητάμε κάτι περισσότερο, αυτό είναι και γι' αυτό και στο εξωτερικό, όταν αυτοί θεωρούν τρομερή ας πούμε, και το τομείο να κάνουν εξετάσεις με καταβολία, όταν το κάνουν, έχει πλάκα γιατί οι δημοσιογράφοι λένε, τα paper που με λένε, ότι όχι μόνο δεν αυξάνει την κατανόηση που παίρνει προσέγγιση σε βάθος, αλλά αυξάνει την εμφανειακή προσέγγιση. Έτσι είναι. Γιατί τους αναγκάζει μέσα στην πίεση να τους ζητάς κάτι που τους ξεπερνάει, να γυρίσουν σε πιο ασφαλείς τρόπους να πετύχουν. Και τελικά πέρα να γράφουν τις σημειώσεις εκεί πέρα, πέρα από τον διπλανό και τον παραδιπλανό, έρχονται στις παρακολουθήσεις, να τη γράφουν αυτό και να το παίρνουν το τελειώνει εγώ. Δεν σου νομίζω μερικές φορές ότι το ξεπερνάμε τη δυνατότητα των παιδιών. Για να γυρίσω όμως το δικό σας ερώτημα, προφανώς και υπάρχουν άλλοι τρόποι, δηλαδή τα projects που έχουν στο εξωτερικό, αλλά ούτε και αυτά φαίνεται να τους οδηγούν σε μάθηση σε βάθος. Δηλαδή, η εξάσταση με τα βιβλία, τα projects και κάτι ακόμα νομίζω, ούτε και αυτά φέρνουν να τους οδηγούν σε μάθηση σε βάθος. Αυτό που βοηθάει βέβαια είναι, είναι η ανατροφοδότηση που δίνουν οι καθηγητές. Αλλά εκεί βέβαια είναι άλλα πράγματα. Δηλαδή, παίρνεις μια εργασία και γράφεις σχόλια μια μισή σελίδα και πάει ο φοιτητής στη βιβλιοθήκη. Ανοίγει τα papers σε χρόνο μηδέν, βρίσκει και μπλουτίζει. Δεν ξέρω πούμε, τι εργασίες γράφετε στις ενωτέρες, γιατί και τις εργασίες. Εργασίες χωρίς βιογραφικές αναφορές, χωρίς τον ήχο, τίποτα. Έτσι. Τα σχόλια μας τους βοηθάνε κάθε φορά. Αυτό είναι αλήθεια. Όπως επίσης, η κακή εξέλιξη θα σου κάνουμε εμείς. Αλλά η τελική εξέλιξη. Χωρίς να υπάρχουν αυτά, ας πούμε, και το λέτε σας ότι το έχω κάνει και εγώ το εξάμεινο στο εξωτερικό, θα μπορούσαν να είναι ενδιάμεσα πράγματα, δηλαδή θα μπορούσαν να είναι επιμέρους εργασίες μέσα στο εξάμεινο, που να καταλήγουν όμως και σε μία τελική εργασία επίσης. Αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν μέσα στο εξάμεινο, δηλαδή τα φόρμα και βασίσματα που δίνουν δηλαδή έναν τρόπο εξέτασης, βαθμολογούν, δίνουν feedback, δίνουν στοιχεία για το τι έχει καταλάβει λάθος, τι πρέπει να δεις αλλιώς, με ποιο τρόπο πρέπει να δεις, ξαναδες εκείνο. Έτσι. Αυτά βοηθάνε τα παιδιά να αναπτυχθούν περισσότερο. Και βεβαίως αυτό το τύπο εξετάσεις μειώνουν σαφώς το άγχος. Άρα λογικά δεν τους οδηγείς στο να μάθουν εμφανιακά και παραπάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους οδηγείς στο επίπεδο. Δηλαδή ότι είναι μια κατεύθυνση για να μάθουν σε βάθος. Αυτό που σε μένα τώρα με φέρνει στη δεύτερη ερώτηση, γιατί συνέχεια λέτε να μάθουμε. Mm-hmm. Και όταν εμείς περιγράφουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα, mm-hmm. δεν εννοούμε ούτε περιγράφουμε τι πρέπει να μάθουν, αλλά τι πρέπει να είναι σε θέση mm-hmm. να κάνουν, να έχουν κατανοήσει, mm-hmm. να έχουν mm-hmm. τώρα. Αυτό είναι το άλλο. Είναι τα πρωτεύουσα που είναι από τη είναι πολύ τα φλασμένα μου, γενικά με συγχωρείτε. Ναι, αλλά. Εντάξει, learning outcome λέμε, μάθηση λέμε, αλλά. Ναι, ξέρω. Όταν λέμε learning outcome δεν λέμε. Ξέρω. Με αυτή τη διαφορετική προσέγγιση, αυτό το ότι λέγοντα μαθησιακά αποτελέσματα εννοούμε άλλο πράγμα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει ή να εισέλθει μέσα στον προβληματισμό μας σε όλη αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό εδώ πέρα μιλάμε για κατανοήσεις και μάλιστα για κατανοήσεις. Δηλαδή, στην βιβλιογραφία μιλάμε για understanding μέσω του, όχι για κατανοήσεις. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό
δυσκολία είναι, και η δυσκολία του να δουλεύει κανείς από το χώρο στην Ελλάδα πια είναι, ότι αυτά τα οποία συζητάτε εσείς είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο όπως εννοούμε τη μάθηση και το βάθμιο εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν κανείς πάει και ρωτήσει αυτό το πράγμα, αμφιβάλλω πόσο πολύ τα παιδιά μα, αυτό που είναι ένα ζήτημα, πόσο πολύ καταλαβαίνουν τι είναι αυτά ακριβώς. Τα οποία δουλεύουν, δηλαδή, εμείς μαθησιακά αποτελέσματα. Είναι άγνωστος όρος. Πάντως, μπορώ να πάρω. Το τελευταίο, γιατί όλα είναι εδώ. Είναι άγνωστος όρος τα μαθησιακά αποτελέσματα. Είναι άγνωστος όρος το student self-learning. Από την άλλη μεριά, αυτά μας έρχονται.